Συνάδελφοι, συναδέλφισες, αυτό που έχουμε ζήσει στο πετσί μας τον τελευταίο χρόνο είναι συνεχόμενες και ραγμένες εξελίξεις στην τιμή της ενέργειας, με αποτέλεσμα το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και η βενζίνη να έχουν μετατραπεί σε πανάκριβα είδη πολυτελείας. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει την αυτή στον αέρα. Όλοι και όλες αγωνιούμε και δεν ξέρουμε πώς θα τα καταφέρουμε να βγει για αυτός ο μήνας. Όλες και όλοι κάθε μέρα που περνάει βασανιζόμαστε και τρομάζουμε όλο και πιο πολύ με τους λογαριασμούς ρεύματος, το κόστος της θέρμανσης, τις τιμές των προϊόντων. Κουραστήκαμε να ακούμε από τους νυν και πρώην κυβερνητικούς ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Όλα αυτά έρχονται και προστίθεται στα προηγούμενα βασανά μας με την πανδημία, με το σχολείο, με την κατάσταση της εργασίας μας και τους χαμηλούς μισθούς και τις τάξεις. Συνάδελφοι, η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο να το δεχτούμε αδιαμαρτύρητα. Δεν πάει άλλο. Δεν θα ανεχτούμε την ίδια ζωή των ΠΑΣ και των ΠΕΣ ΠΑΣ, ενώ γύρω μας στείλουν χορό και δηλητούν με εκατομμύρια τα πράσινα θύες. Δεν θα ανεχτούμε να ζούμε με ψίχολα, να τελειώνει ο μισθός και να πρέπει να επιλέγουμε εν έτη 2022 αν θα έχουμε φως ή αν θα πάμε. Ένας δρόμος υπάρχει. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αντισταθούμε στις συνέπειες που φέρνει τρομακτική ακρίβεια της ζωής. Δεν θα επιτρέψουμε να υπάρχει καμία εργατική λαϊκή οικογένεια χωρίς τροφή, ρεύμα και νερό. Δυναμώνουμε τον αγώνα και την αλληλεγγύη μας. Καμιά οικογένεια μόνη της, όλοι για έναν και ένας για όλους. Αυτός είναι ο αγώνας για την επιβίωσή μας. Διεκδικούμε γενναία μείωση και πλαφόν στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνα, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Διεύρυνση των κριτηρίων, ένταση στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και στο επίδομα θέρμανσης. Αύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού κριτηρίου στα 30.000 ευρώ. Να σταματήσουν άμεσα οι διακοπές ρεύματος σε οικογένειες και επαγγελματίες που αδυνατούν να τα πληρώσουν. Επανασυνδέσεις στο κομμένο ρεύμα με μόνη προϋπόθεση τη συμφωνία σε διακανονισμό των οφειλών με ευνοϊκούς όρους, χωρίς προκαταβολή και με πολλές χαμηλές δόσεις για αποπληρωμή των λογαριασμών. Καμία διακοπή παροχής ρεύματος και πετρελαίου θέρμανσης στις σχολικές μονάδες. Κανένα εργατικό και λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Όλοι και όλες στην παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη, 11 Οκτώβρη, δηλαδή σήμερα, έξω από το κατάστημα της ΔΕΗ. Η Επιτροπή Αγώνα κατά της Ακρίβειας της Υγείας. Ευχαριστούμε. Σήμερα Τρίτη είναι η πρώτη παρέμβαση την οποία κάνουμε ανοιχτά στην Σιτία. Είμαστε από την Επιτροπή Αγώνα για την Ακρίβεια. Είναι μια επιτροπή η οποία έχει συσταθεί εδώ και 15 μέρες. Υπάρχει μια ιστορία όπου υπήρχαν διαβουλεύσεις κτλ. Είναι μια επιτροπή, θέλω να σας μιλήσω λίγο για την επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν πολίτες της Σιτίας ανεξάρτητα από κόμματα, οργανώσεις κτλ. Συμμετέχουν διάφορες συλλογικότητες και συμμετέχουν και άτομα. Στόχος μας είναι να εκφράσουμε στην παρούσα στιγμή και στον χρόνο ο οποίος είναι μπροστά μας, τον χειμώνα, αυτό το λεγόμενο ρωσικό χειμώνα ο οποίος μας έρχεται και ο οποίος χαρακτηρίζεται από ακρίβεια στην ενέργεια, ακρίβεια στο πετρέλαιο, ακρίβεια στον τιμάριθμο κτλ. Να εκφράσουμε την αγανάκτηση και την πίεση την οποία δέχονται οι φτωχές οικογένειες, όλοι μας, τα μεσαία στρώματα, με στόχο να πετύχουμε την διεκδίκηση των αιτημάτων τα οποία ακούσατε και προηγούμενα. Τώρα, σήμερα σαν σήμερα, είμαστε εδώ μαζεμένοι για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας σε όλα αυτά τα πράγματα και θα πάμε μέσα στη Διεύθυνση να επιδώσουμε τα αιτήματά μας και να έχουμε και μια συζήτηση εκεί πέρα με τη Διεύθυνση
αν είναι δυνατόν να μας δώσει κάποια στοιχεία για το τι γίνεται στην Σιτία με το ρεύμα, αν υπάρχει η δυνατότητα δηλαδή να πληρώνουν οι Σιτιακοί το ρεύμα τους, ή να υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Προοπτικά θέλω να πω ότι στόχος μας είναι να εκφράσουμε τον κάθε πολίτη της Σιτίας, τον κάθε δημότη της Σιτίας, ο οποίος καταλαβαίνει ότι δεν του φτάνουν τα χρήματα, ότι δεν του φτάνει ο μισθός, ότι δεν του φτάνει το βεροκάματο, διότι η ακρίβεια καθημερινά ανεβαίνει. Αυτά. Είσαστε ευχαριστημένος από την συμμετοχή εδώ του κόσμου, γιατί είναι μια κινητοποίηση με βασικά και κέραια αιτήματα, έτσι. Ναι, αλλά πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι είναι η πρώτη παρέμβαση την οποία κάνουμε. Και ακόμα ο κόσμος δεν το ξέρει και πολύ πολύ καλά, μας μετράει από ό,τι καταλαβαίνουμε και από την προβολή που κάνετε εσείς και σας ζητάμε τη βοήθεια σε αυτό το θέμα. Θέλουμε να τονιστεί ότι δεν έχει, υπάρχουν όλοι ανήκουμε κάπου, αλλά η Επιτροπή δεν, στην Επιτροπή δεν συμμετέχουν επίσημα κόμματα. Αυτά. Ευχαριστούμε. Μόνο να προσθέσω, όχι προς ενημέρωσή σας, ότι αυτή η κίνηση έχει γίνει από μία ανάγκη που έχει προκύψει από όλους τους πολίτες της Θείας, που και έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά, γιατί έχει γίνει μία ανοιχτή πρόσκληση και ένα ανοιχτό κάλεσμα τις προηγούμενες μέρες. Όλα τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι φορείς, από όλο τον νομό, δηλαδή έχουμε εκπροσώπους και σήμερα όντως είναι μια εργάσιμη μέρα, όπως είπε και ο κύριος Σουδής. Είναι μια εργάσιμη μέρα, όλοι δουλεύουμε, έστω και αν καταφέραμε κάποιοι να ξεκλέψουμε, αλλά είναι πολύ θαρρυντικό το ότι ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν καταφέρνουν να βρίσκονται σε αυτές τις συναντήσεις που κάνουμε, ότι μας έχουν ενημερώσει και να τους αποστέλουμε τις δράσεις που θα έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα και στο μέλλον και στις δράσεις που τυχόν θα προκύψουν στις 20 Οκτώβρη που είναι των υγειονομικών πανελλαδικά και στις 9 Νοέμβρη που είναι την πανεργατική απεργία, θα προκύπτουν και θα είμαστε σύσσωμοι.